Για τις επόμενες 24 ώρες ο Κρις Κόγιας θα μας ελέγχει την ζωή. Είστε έτοιμοι? Ναι, ναι, για να θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, πρώτη δοκιμασία. Κάθε μία ώρα θα βάλετε ξυπνητήρι στο κινητό σας και θα κάνετε 50 κάμψεις μέχρι αύριο το πρωί. Άντε, έλα, 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 έλα. Μέχρι το πρωί, κύριοι, πάμε. Τι είναι αυτά, μισές κάμψεις παίρνει με την άσπρη το παιδί εδώ. Συνολικά τα παιδιά έχουν 11 challenges μαζί με αυτό. Άμα τα καταφέρετε όλα, θα κερδίσετε ένα μικρό δωράκι από μένα. Σε περίπτωση που αποτύχετε, θα πρέπει να κάνετε βίντεο στο YouTube όπου ο καθένας από εσάς λέει 100.000 φορές Κρις Κόγιας. Τι λέει, ρε, γέλα, γέλα. Ας εδώ πως θα. Θα κλαίσαι λίγο, θα κλαίσαι. Και αυτό είναι μόνο το πρώτο μάγκες που να δείτε στο επόμενο. Challenge νούμερο 2, θα πρέπει να βρείτε το κεντρικό νεκροπολείο στο κέντρο Θεσσαλονίκης. Θα πάτε με τα πόδια και θα γυρίσετε με τα πόδια μέχρι το σπίτι μου. Τα παιδιά σας έχουν ετοιμάσει ένα δωράκι. Πέρα θα είναι το πρωινό σας. Ξεκινήσαμε να περπατάμε χωρίς να ξέρουμε πόσο μακριά είναι το νεκροπολείο. Και κάπου στη διαδρομή χτύπησε το ξυπνητήρι για push-ups. Επειδή θα γίνει κουραστικό να σταματάμε συνέχεια τη ροή του βίντεο να δείχνουμε push-ups, εδώ είναι όλα τα υπόλοιπα, τα είδε και ο Κρις, είμαστε κομπλέ. Φτάσαμε λοιπόν στο κεντρικό. Είμαστε έτοιμοι. Εδώ είμαστε. Πολύ γεια, καλέ δουλειέ. Να είστε καλά. Είχε έρθει η ώρα να μάθουμε. Τι είναι αυτό που θα φάμε? Οπ. Τι έχουμε εδώ? Ριμπαμπά. Ήμουν σίγουρος. Να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι ένας από τους δύο άμα χάσει χάνεται το challenge, έτσι. Γιατί βαριά να σένεις? Αρκεί μια μπουκίτσα, Μια μπουκίτσα, την καταπιείτε όμως. Δεν έχω φάει ούτε καν μαγειρεμένα μέχρι στιγμή στη ζωή μου. Παρακαλώ, διαλέξτε το αρκεί σας. Παίζει γλέντι εδώ. Και κάντε μια καλή δαγκονιά. Εσύ πρώτος. Εγώ πρώτος, ε. Μάσα, μάσα, μάσα. Μάσα, μάσα, στο μυαλό είναι όλο. Ωραίος, ωραίος. Primal! Ου, δάκρυσα. Πάμε εγώ. Δώσ' το. Όπο, πήρε και μπούκα. Πω πω, φίλε, μπούκωσες εσύ, ε! Κατέβασε, κατέβασε, κατέβαστο, κατέβαστο πρώτα. Κατέβαστο, κατέβαστο. Ωραίος. Να ξέρεις, παραλίγο να γυρίσει, να κάνει στροφή. Αρκετά μύρισε. Respect. Challenge νούμερο 2, complete, συγχαρητήρια στα παιδιά. Και για το νούμερο 3 θα κατέβουμε όλοι μαζί πάλι στην παραλία. Challenge νούμερο 3, βρισκόμαστε δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Υπάρχει ένα ξενοδοχείο εκεί πέρα, το οποίο λέγεται Μακεδονία Παλάσσι. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι με όποιο πόδι θέλετε να πάτε μέχρι εκεί με κουτσό. Μπορείτε να αλλάζετε πόδι, μπορείτε να ξεκουράσετε και με τα δύο πόδια κάτω. Απλά απαγορεύετε να κάνετε βήμα και με τα δύο πόδια. Ξέρεις που είναι. Σε έχετε μία ώρα για να το ολοκληρώσετε. Άντε, μια μισή. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κουτσό γεμάτη ενέργεια με μοναδικό πρόβλημα ότι. Δεν έχω ιδέα πόση ώρα πρέπει να το κάνουμε αυτό, φίλε. Μετά από λίγο, εγώ έμεινα από ανάσες. Χρειαζόμουν κάθε λίγα μέτρα διάλειμμα. Ο Νικολάκης παράτησε την κάμερα και με βοήθησε να γονηθώ. Ενώ ο Γιάννης κάλπαζε προς τον τερματισμό. Είχα μείνει αρκετά πίσω. Και αυτό, να σας πω την αλήθεια, με είχε στεναχωρήσει λίγο. Λοιπόν, ο Πετράν έχει μείνει λίγο πίσω. Έχω βγει λίγο πιο μπροστά με σκοπό να τερματίσω πρώτος και να γυρίσω πίσω μετά χωρίς κουτσό για να τον βοηθήσω, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε ομάδα και δεν αφήνουμε πίσω το συμπέρχτημα. Αφού τερμάτισα, γύρισα και άρχισα να βοηθάω τον Πετράν. Αλλά είδα ότι ακόμα δυσκολευόταν. Μην ξεχάσεις ακόμα. Πάμε, καλά είσαι. Σηκώγε πάντα το. Και τότε είχα την ιδέα να τον κουβαλήσω. Κυριολεκτικά. Το εννοείς. Ανέβα απλά. Αγωθήκαμε όμως μην μας κόψει ο Κρις, οπότε πήραμε να τον ρωτήσουμε. Μπορεί να με κουβαλήσει για λίγα μέτρα ο Γιάννης στην πλάτη του. Θα τον πάρω στην πλάτη μου. Μπορώ. Να τερματίσει πρώτα ο Γιάννης και μετά να γυρίσει. Ναι. Και έχει έχω τερματίσει. Έτσι ναι. Ωραία. Εκεί δουλειά πάμε. Έγινε. Φύγαμε. Και έτσι ο Γιάννης με κουβάλισε σχεδόν μέχρι τον τερματισμό. Ανέβα στην πλατφόρμα να τερματίσεις. Μόλις ολοκληρώσαμε το τρίτο challenge και φύγαμε καρφί για το τέταρτο, μας το έχει στείλει σε βίντεο, πάμε να το δούμε. Congratulations, ολοκληρώσατε το τρίτο challenge. Για το τέταρτο θέλω να πάτε μέχρι το Λευκό Πύργο και αυτό που έχετε να κάνετε είναι να ξεκινήσετε για 5 ώρες να μαζεύετε ό,τι σκουπίδι και εγώ πάει πάλι. Ξεκινάτε από Λευκό Πύργο και το παίρνετε όλη την παραλία πάλι προς τα πίσω μέχρι τις 5-5.30 ώρα για να ολοκληρώσετε το τέταρτο challenge. Τι μας έρεσε στο στρατό, είμαστε να κάνουμε κοπή. Έχει φρικάρει. Φύγαμε. Αυτό ήταν το αγαπημένο μας challenge μέχρι τώρα, γιατί μας έκανε χαρούμενο στο γεγονός ότι βοηθούσαμε στο να γίνει η όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης λίγο πιο καθαρή. Επίσης, δεν μας πίεζε τόσο χρόνος, απλά προσπαθούσαμε να μαζέψουμε κάθε σκουπιδάκι που βλέπαμε. Και αφού πήγε 5 η ώρα και είχαμε μαζέψει αρκετά σκουπίδια, συναντήσαμε τον Κρις για το επόμενο challenge. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ένα νούμερο για τον Πέτρο, ή το 1 ή το 2. Το 2. Το 2. Άρα εσύ είσαι το 1. Ναι.
I'm coming for you! Δεν μ' αρέσει το χαμόγελο του Νικολάκη. Ζήσε το 2. Όχι ρε φίλε. Μου έχει παγώσει το αίμα, φίλε, δεν θέλω καν να τον κοιτάξω. Λοιπόν, εσύ είσαι το 2, έτσι. Άρα έχουμε 1. Γιατί κάνεις έτσι, Τζον, τόσο άσχημο είναι. Ευχαριστώ, Χρυσταρά, το χρειαζόμουν να πει ένα κουρεματάκι. Ειδικότητά μου. Ήθελα ένα καινούριο look και κάνει και σχεδιάκια τρελό. Δεν σκάει ένα κούρεμα να τελειώνουμε. Σε καθαρίζει κιόλα, φίλε. Να σου κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Έχει ξηρίσει κάτι περίεργο τον τελευταίο καιρό με αυτή τη μηχανή? Όχι. Μην ξεχνά ότι κουρεύοντα το θάμνο, το δέντρο είναι μεγαλύτερο. Όχι. Εσύ είσαι ο 2 και εσύ είσαι ο 1, έτσι. Όχι. Στην μέση, ρε φίλε. Πάει φράτζα. Πώ τον βλέπετε? Next top model, γεια στα χέρια μου! Κάτσε, Γιάννε, το κεφάλι πίσω. Πίσω το κεφάλι, μπράβο. Και πίσω το κεφάλι, πίσω. Πάνω. Τα έχει πάθει όλα. Εσύ μη γελάς καθόλου. Δεν μπορώ να επικοινωνώ. Κάτσε, κάτσε, να δεις το επόμενο. Είναι ακόμα χειρότερο το επόμενο από αυτό. Γιάννες εδώ. Λοιπόν, συγχαρητήρια, εύκολο challenge. Εντάξει, ομορφωνή και οι δύο. Πάμε για το έκτο. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στο λευκό πύργο από μπροστά από τη μεριά της παραλίας. Θα πηδήξετε μέσα στο θερμαϊκό. Καλά να περάσετε. Φύγαμε πριν νυχτός. 1, 2, 3. Προσπαθώ! Μπράβο! Ό,τι πιο σχαμένο έχω βελτιστεί στη ζωή μου, φίλε. Άρε, Κρις! Άρε, Κρις! Ντυθήκαμε και φύγαμε για το επόμενο challenge. Εφόσον τελειώσετε και με το challenge του Θερμαϊκού, συγχαρητήρια, θα παίξετε πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, θα πάτε στην Αριστοτέλους, στην πλατεία Αριστοτέλους και αυτός ο οποίος έχει κερδίσει θα πρέπει να πάει μόνος του να μαζέψει τουλάχιστον 20 άτομα και θα κάνει πρόταση γάμου στον άλλον. Είστε και καλά γκέι ζευγάρι και θα μαζέψετε κόσμο μαζί με την κάμερα μπροστά για να του κάνετε πρόταση γάμου για να είναι κάτι έτσι special. Να και κόσμο γύρω γύρω. Είσαι τρελός. Οκ. Οκ. Φύγαμε. Και στα δικά μας. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Όχι, ρε μας. Πέρνησε. Πάει αυτός. Δεν ήθελα καθόλου να το κάνω αυτό. Άντε, ρε παιδί μου. Και ήρθε η ώρα για την πιο άβολη στιγμή της ζωής μας. Καλησπέρα! Παιδιά, θα ήθελα λίγο την προσοχή σας, παρακαλώ. Έχουμε περάσει μια πολύ δύσκολη μέρα εδώ με τον φίλο μου. Και έτσι μέσα σ' όλα ήθελα να του πω δύο πράγματα και να κάνω λίγο μπούγιο. Φίλε. Θα ήθελες να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας μαζί? Ναι. Αγάπη. Ευχαριστούμε πολύ και συγγνώμη. Και αφού γίναμε τελείως ρεζίλοι σε όλη την Αριστοτέλους και τα απαλλάξαμε, να δούμε το επόμενο challenge του Κρις Κογιά. Για το επόμενο challenge πρέπει να βρείτε άλλα 10 άτομα για να κάνουμε τις 50 κάμψεις παρέα με εσάς. Αρχίσαμε να ρωτάμε κάθε πιτσιρικά που πέρναγε. Μάγκες, θα κάνετε κάμψεις. Πολλοί ήταν πρόθυμοι, κάποιοι ντροπαλοί, αλλά δεν αργήσαμε να τους μαζέψουμε. Όσο μπορείτε. Σύνεστε. Πάμε, ελάτε, εκεί τρεις. Ήταν απίστευτο συνέστημα να έχεις δίπλα σου τόσα άτομα που δεν γνωρίζεις και δεν σε γνωρίζουν να είναι εκεί και να σε στηρίζουν. Απλά δεν περιγράφεται με λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Μπαμ, το τελειώσαμε γι' αυτό μέσα σε 10 λεπτάκια και πάμε για το επόμενο. Challenge νούμερο 9. Πρέπει να πείσετε ο καθένας από 10 κορίτσια να κάνουν subscribe στο κανάλι μου, στο main. Πάμε να βρούμε κοπελίτσες, φίλε, και να κάνουμε sub. Okay. Πάμε, sub στον Κόγια. Κορίτσια, συγγνώμη. Θα ζοριστούμε πάρα πολύ, Κρις. Ναι. Παιδιά, συγγνώμη. Ξέρετε τον Κρις Κογιά? Ελέγχει τη ζωή μας για 24 ώρες και μας έχει ζητήσει να βρούμε 20 κοπέλες και να κάνουν subscribe στο main κανάλι του. Έχω. Σβήστο. Σβήστο και ξανακάντε. Subscribe. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Παπ. Subscribe. 6. Κορίτσια, καλησπέρα. Συγγνώμη. Νονί! Να είστε καλά, παιδιά. Μπαϊ Κρις Κογιάς. Μπράβο, ρε κορίτσια. Τακ, 1. Δεύτερο. Και τρίτο. Παπ, τέταρτος. Τώρα έχω μείνει εγώ και είμαι ούμπερ ντροπαλός γενικά και πρέπει να πάω να το κάνω αυτό. Και εγώ λένε πάρα πολύ. Συγγνώμη να σε ενοχλήσω μισό λεπτό. Να δείξετε στο κινητό σας ότι κάνετε subscribe. Αυτό, τίποτα. Στο main κανάλι του Chris. Thank you very much. 1, 2, 3. Ευχαριστούμε πολύ, κορίτσια.
Τσακ. Τέλεια. Ορίστε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Τέλεια. Εδώ δείξω στην κάμερα. Τέλεια. Έχουμε άλλο ένα και τελειώσαμε κι αυτό. Συγγνώμη να σας απασχολήσω μισό λεπτάκι. 20. Τέλεια. Πάει γι' αυτό. Το ολοκληρώσαμε, φίλε. Δεν το πιστεύω. Πάμε 10ο προτελευταίο. Πλάκαρε. Challenge νούμερο 10, πάρα πολύ εύκολο. Πρέπει να πιει τον καθένας από 2 ποτήρια τσίπουρο, 60 ml αν τον καθένα, με γλυκάνισο με μια γουλιά. Easy peasy. Φύγαμε. Πήραμε τα τσιπουράκια μας, ένα 200 και ένα 50 ml, όπου βγαίνει στον καθένα από 125 ml. Λίγο παραπάνω δηλαδή από αυτό που μας είπε ο Chris. Τους μεκρίδες κι αν δικάσουνε, άδικα θα με κρεμάσουνε. Σε έριξα λίγο, Μάρκελε. Δεν πειράζει, ρε αγόρι μου. Θα κουβαλήσεις πάλι. Θα κουβαλήσεις. Εβίβα. Και φύγαμε για το τελευταίο challenge που θα κλείσει τη βραδιά. Μέχρι το πρωί. Και challenge νούμερο 11, το οποίο θα κάνετε μέχρι το πρωί, μέχρι τις 8 η ώρα που θα βρεθούμε για να λήξει το challenge και να πούμε ότι κερδίσατε, θα πρέπει να σταματάτε ζευγάρια στον δρόμο, στη Βαλαρίτου και στα Λαδάδικα, εκεί πέρα που συχνάζει ο κόσμος το Σάββατο βράδυ από το, και να τους κάνετε ερωτήσεις του τύπου τι είναι αυτό που τη πάει στο αγόρι σου, τι είναι αυτό που τη πάει στο κορίτσι σου. Καλή τύχη και καλά να περάσετε. Δηλαδή μέχρι το πρωί εμείς θα σταματάμε κόσμο. Μας πέθανε. Πάμε. Τι να κάνουμε. Φύγαμε. Για πάμε, Πετράν. Γεια σας. Τι είναι αυτό που σου τη πάει περισσότερο, σύντροφο? Μιλάει πάρα πολύ και είναι βδέλα. Τον ενοχλεί το ότι είμαι βδέλα. Ότι δεν την κάνουμε για εξωτερικό νωρίτερα. Θα ήθελα να την κάνουμε τώρα. Αλλά θα την κάνουμε σε 2-3 μήνες. Η αναβλητικότητα. Εσύ? Η βιασύνη. Η βιασύνη και η αναβλητικότητα, ε. Χειρότερο. Το χειρότερο πράγμα είναι ότι ζηλεύει πάρα πολύ. Ζηλεύει. Πες αλήθεια. Λέει ψέματα, δεν ζηλεύω. Κλείς την κάμερα. Κλείς την κάμερα. Δεν θέλω να σου δείξω την κάμερα. Οκ. Εσένα? Εμένα το χειρότερο είναι τη ζησάλη πόλη. Αυτό είναι το χειρότερο. Ποιος πιστεύει ότι ζηλεύει περισσότερο? Θα έλεγα πλέον κανένας, αλλά μάλλον η κοπέλα. Κανείς, δεν ζηλεύω. Έχεις ψάξει ποτέ το κινητό της συντρόφου σου? Ναι, κανείς, δεν ζηλεύω. Ήταν πολύ αρχή. Όχι. Είμαι και τώρα ξέρεις. Το έχω κάνει. Το ξέρεις αυτό? Όχι, δεν πειράζει. Εσύ? Οκ, τιμή. Για πες. Ποτέ. Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Δεν το έχω ψάξει ούτε εγώ. Ποτέ. Θα το κάνατε. Όχι. Αυτό θα το έκανα, μην το πιστεύω. Αφού έχεις το κωδικό. Κοίτα, μια φορά έχει τύχει. Ποτέ. Είδατε, σωστό. Είχαμε αποκάλυψη. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Έχει πάει αργά. Ο περισσότερος κόσμος είτε είναι ντροπαλός ή πολύ μετρημένος για να ασχοληθεί μαζί μας. Περιμέναμε να ξημερώσει για να βρεθούμε με τον Chris και να μας δώσει τα δώρα μας. Λοιπόν, μάγκες, ολοκληρώσατε όλα τα challenges. Συγχαρητήρια. Αρχικά έχουμε ένα για σένα και ένα για σένα. Είναι spinners. Τι είναι αυτό, ρε. Και στη συνέχεια έχουμε και αυτό. Διάβασε το δυνατά. Congratulations για 1000 subs σε ένα χρόνο. Πρέπει 100k. Πάμε, μάγκες, κάνε subscribe.